το οποίο αποτελεί συνέχεια από τα προηγούμενα έργα που έχει εντάξει ο κ. Κοσμοτεριάρχης στο ΕΣΠΑ και είναι σημαντικά. Είναι οι αναπλάσεις που έχουν ξεκινήσει και κατασκευάζονται ο δρόμος από το Πανεπιστήμιο μέχρι τα Φανάρια στην περιοχή της Λύκης. Είναι η ανάπλαση του ποταμού και ένα άλλο σημαντικό έργο της ανάπλασης είναι αυτό εδώ που είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο. Κύριε Περιφερειάρχη, να σας ευχαριστήσω. Ράδιο Λέχοβο, 97,1. Διότι είναι στον κεντρικό ιστό της πόλης και είναι σημαντικό για την περιοχή όπου γίνεται αυτή η ανάπλαση, διότι θα ανασάνει και η περιοχή εκεί, διότι δεν έχει μια παιδική χαρά σύγχρονη, αλλά και υπάρχει ένας χώρος όπως είναι ένα αναψυκτήριο εξαιρετικό. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάποια επισκευή ή κάποια ανάπλαση ο χώρος για να μπορεί να είναι και επισκέψιμο. Αυτό το αναψυκτήριο, όσοι χλωρινιώτες το θυμούνται παλιότερα, ήταν και ένας χώρος έλξης των τουριστών σε εκείνη την περιοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και ο δεύτερος λόγος που είμαι χαρούμενος είναι για τα έργα τα οποία ξεκίνησαν στην Πρέφα, στην Πρέφα και στην Ράδιο Λέχοβο, 97,1. Διότι όταν ήμουν νομάρχης, ήδη από τότε είχαμε ξεκινήσει τις μελέτες αυτές για την κατασκευή των προβλητών και διαπίστωσα ότι υπήρξαν και βελτιώσεις και προσθέσεις ακριβώς των προβλητών και άλλων στοιχείων, τα οποία θεωρώ είναι σημαντικά και συγχαρητήρια και σας και στον Δήμαρχο για αυτή την ενέργεια να προχωρήσετε και την υλοποίηση των κατασκευών αυτών των μελετών. Θα δουλήσω λοιπόν και αυτό το